Ευαγγέλιον ενδέκατης Κυριακής του Ματθαίου. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 18 στίχος 23 έως 35, η παραβολή του κακουδούλου. Γι' αυτό η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που θέλησε να το αποδώσουν λογαριασμό οι δούλοι του. Μόλις άρχισε να κάνει το λογαριασμό, του φέρανε κάποιον που όφιλε 10.000 τάλαντα. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο κύριος του διέταξε να πωλήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Τον λυπήθηκε λοιπόν ο κύριος του εκείνον τον δούλο και τον άφησε να φύγει. Του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Βγαίνοντας έξω, ο ίδιος δούλος βρήκε έναν από τους συνδούλους του που του άφηλε μόνο 100 δινάρια. Τον έπιασε και τον έσφιγγε να τον πνίξει λέγοντάς του «Ξόφλησέ μου αυτά που μου χρωστάς». Ο συνδούλος του τότε έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα ξεπληρώσω». Εκείνος όμως δεν δεχόταν, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή, ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτό οι συνδούλοι του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον κύριό τους όλα όσα έγιναν. Τότε ο κύριος κάλεσε και του είπε «Κακέ δούλε, σου χάρισε όλο εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς το συνδούλο σου όπως και εγώ σπλαχνίστηκα εσένα». Και οργισμένος τον παρέδωσε στους βασανιστές ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. «Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του αδελφού του με όλη του την καρδιά».